Αναβρασμός επικρατεί στον Καστελόκαμπο, στο Ρίο και στις γύρω περιοχές της Πάτρας μετά την πληροφορία ότι θα ξεκινήσει σύντομα η αποξήλωση της υφιστάμενης γραμμής και θα διακοπεί η λειτουργία του προαστιακού μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα. Στα μέσα του Σεπτέμβρη θα δώσουν την εργολαβία στον κύριο Εμφιετζόγλου να ξεκινήσει να ξυλώνει τις γραμμές από το Ρίο μέχρι την Κανελοπούλου. Εμείς αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Γιατί πρώτον, εγκρεμεί η συνάντηση που είναι να δώσει, να κάνει ο Υπουργός Υποδομών ο κύριος Καραμαλής με τον Δήμαρχο Πατρέων. Δεύτερον, δεν έχουν βγάλει ακόμα το σχέδιο πώς θα γίνει. Η διακοπή του προαστιακού μετά την αφαίρεση των γραμμών αναμένεται να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στους κατοίκους της περιοχής, στους εργαζόμενους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αλλά και στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους και δηλώνουν πως θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Δεν μπορεί να μείνει δηλαδή αυτό το κομμάτι αυτό από το Ρίο μέχρι την Κανελοπούλου δίχως προαστιακό, γιατί αυτό επιβαρύνει και το κυκλοφοριακό της Πάτρας. Επιβαρύνει και τον κόσμο που θα έρχεται από τα Ραχοβίτικα με το λεωφορείο μέχρι την Αγία, γιατί εκεί θα είναι η στάση. Δηλαδή, άμα έρθει στην Αγία, δεν πάει με το αυτοκίνητό του στην Πάτρα. Τα μέλη του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Καστελοκάμπου ζητούν από τις αρχές της πόλης να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, ώστε να μην καταργηθεί μέρος του προαστιακού για προσδιόριστο χρονικό διάστημα και να σταθούν αλληλέγγυοι στο αίτημά τους για πλήρη υπογειοποίηση της γραμμής του τρένου από το Ρίο έως το νέο λιμάνι.